Σήμερα ξημέρωσε, δεν είδαμε την οποιαδήποτε οπισθοχώρηση, αν θέλετε, από πλευράς κατοχικού στρατού. Είναι εκεί, ήταν εκεί πριν από 2 ώρες που πήγαμε εκεί ζωντανά στον Άγιο Δωμέτιο η κάμερα. Τα διάφορα που έχουν τοποθετήσει στην κατοίκητη εκείνη κατοικία στην νεκρή ζώνη. Σήμερα ήταν να δούμε κάποια, θα ήταν ορατά κάποια μέτρα, κάποια άλλα όχι από πλευράς δικής μας, από της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, κύριε Αντωνίου? Κυρία Σάβα, εμείς περιμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη των ΗΠΑ να υλοποιήσει την υπόσχεση που έδωσε προς τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η παρανομία θα έρθει. Αυτή είναι η θέση μας. Η μόνη εξουσιοδοτημένη αρχή που έχει πρόσβαση στην νεκρή ζώνη, στο συγκεκριμένο σημείο, είναι η ειρηνευτική δύναμη. Άρα εμείς δεν θα δράσουμε κατά τρόπο που να επιτείνουμε την ένταση, δεν θα αφαιρέσουμε εμείς τον εξοπλισμό και την κάμερα. Εμείς αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη να την αφαιρέσει. Δεν γνωρίζουμε αν λειτουργεί ή όχι ο εξοπλισμός. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, αλλά αυτό που ρωτώ, επειδή έγινε αναφορά την πρώτη μέρα ότι δεν θα ξέραμε τα μέτρα που θα λαμβάνονταν. Χθες το βράδυ ήταν πιο συγκεκριμένος ο πρόεδρος. Κάποια θα είναι ορατά, κάποια όχι. Αλλά από σήμερα το πρωί θα ήταν σε ισχύ. Τα ορατά έχει να κάνει με τις περιπολίες, με την ενισχυμένη έτσι, δύναμη ορατά, της... Ναι. Τα ορατά είναι η ανάπτυξη σε διακριτικό βαθμό, έτσι, αριθμού δυνάμεων ασφαλείας, ούτως ώστε να άρουμε το αίσθημα ανασφάλειας που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες. Θέλουμε να εμπεδωθεί αίσθημα ασφάλειας στους περιοίκους. Αυτό είναι... Και τα άλλα έχουν να κάνουν με διαβήματα, επιστολές, οτιδήποτε έχει να κάνει σε επίπεδο έθνης... ειρηνευτικής δύναμης, ναι. Και γίνονται διαβήματα σε επίπεδο γραμματείας και Συμβουλίου Ασφαλείας στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Επίσης.